ομιλία του σήμερα Κυριακή, ο Ισραηλινός υπουργός Μπένι Γκάντς τόνισε τον κρίσιμο χαρακτήρα της κατάστασης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Ο Γκάντς τόνισε ότι πλησιάζει η ώρα της αλήθειας, όπως είπε, και δήλωσε ότι θα υπάρξει προσπάθεια να χυλιθεί το ζήτημα με την απειλή που θέτει η Χεζμπολάχ πριν τον Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μίλησε για τις σοβαρές προκλήσεις που θέτει στο Ισραήλ το βόρειο στρατιωτικό μέτωπο με την πολιτοφυλακή του Λιβάνου, περιγράφοντάς το ως το πιο πιεστικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτό είναι το επιχειρησιακό μέτωπο που θέτει τη μεγαλύτερη και πιο επίγουσα πρόκληση, και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο Γκάντς. Μιλώντας σε εκτοπισμένους Ισραηλινούς πολίτες που έχουν μετακινηθεί από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, είπε: «Σας υπόσχομαι, σας βλέπουμε. Αναγνωρίζουμε την τεράστια δυσκολία και το μεγάλο σας κουράγιο. Θα εργαστούμε για να σας φέρουμε σπίτι σας με ασφάλεια ακόμη και πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς». Επιπλέον, ο Γκάντς δεν απέφυγε και να επικρίνει τους συναδέλφους του στο Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, κατηγορώντας ορισμένους υπουργούς ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δυνάμεων του IDF και της Χεζμπολάχ, που δείχνουν για ακόμη μια φορά την επικινδυνότητα της κατάστασης που εγκυμονεί να προκαλέσει πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.